Μετά τα τελευταία χτυπήματα από New York Times και Πολίτικο που έχουν φέρει το Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πρώτων ευθυνών τους, με τις επιθέσεις και τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, ήρθε η σειρά των Financial Times να ασχοληθούν με το σκάνδαλο. Σε ρεπορτάζ της, η εφημερίδα επισημαίνει ότι αυξάνεται η πίεση προς τον Πρωθυπουργό και κάνει λόγο για οξύ πολιτικό πρόβλημα. Επισημαίνουν όμως και μία ακόμη πρωτοφανής κίνηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος προκειμένου να γλιτώσει τα πειρά, τα ρίχνει στη Ρωσία, εντείνοντας έτσι περαιτέρω το εχθρικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στη χώρα μας με τη Μόσχα, μετά την αποστολή όπλων στο καθεστώς Ζελένσκι, αλλά και με τις κυρώσεις έναντι της χώρας. Όπως αναφέρουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για σκοτεινές δυνάμεις, φιλοξενώντας ανώνυμη κυβερνητική διαρροή, η οποία επανέφερε το σενάριο για ρωσικό δάκτυλο. Η ανάμιξη της Ρωσίας, το σκάνδαλο παρακολουθήσεων άλλωστε, ήταν μία από τις πρώτες δικαιολογίες που χρησιμοποίησε η κυβερνητική πτέρυγα. Και τώρα, όπως αναφέρουν οι Financial Times, άτομο κοντά στο Μητσοτάκη δηλώνει ότι τα λόγια αυτά ήταν νήξη προς τη Ρωσία, καθώς η Ελλάδα αντιτίθεται στην εισβολή στην Ουκρανία.